ό,τι κάνεις. Στο κορμί σου έχεις κάνει το όνομά μου τατουάς. Θα γυρίσω τον χρόνο ξανά, στα παλιά θα αλλάξω πολλά. Από τυπώματα μ' αφήνουν τα φιλιά σου. Να ακούθω για σένα. Ή περίμενες να σ' αγαπώ, ή περίμενες να προσπαθώ. Δεν σε θέλω και άλλο δεν νοιάζομαι. Ας το τέλειωσε, μην το κουράζουμε. Πέτρος Ιακωβίδης, στην Κύπρο συναντιόμαστε ξανά μετά από καιρό. Πέτρο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Πώς είσαι και πες μας και το λόγο έτσι που είσαι στην Κύπρο. Τραγουδάω μαζί με τη Ζόζεφιν στο Μόντε Καπούτο. Είμαι πολύ χαρούμενος, έχω καιρό να έρθω. Είμαι πάρα πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Κάναμε εμφανίσεις, πήγαν όλα καλά. Έχω γενικά. Είμαι λίγο δημιουργικός αυτόν τον καιρό με τη δουλειά μου και είναι όλα τέλεια. Μα πότε δεν ήσουν εσύ κιόλας, είναι. Ναι, εντάξει. Το δημιουργικός είναι νομίζω στην καθημερινότητα. Κοίταξε, όμως τώρα νομίζω ότι έχει εδώ και από το Σεπτέμβριο δηλαδή που ξεκίνησα ως φαντασία. Είναι αυτό που λέμε ότι ξέρεις, δούλευες τόσο καιρό για να αποκτήσεις, να ανέβεις ένα σκαλί. Και κατάφερα το πρώτο σκαλί, δηλαδή το Σεπτέμβριο, οπότε είναι η μεγαλύτερη χαρά μου. Τώρα προσπαθώ ακόμα περισσότερο, οπότε εντάξει. Απροσκλήτως θα έρθω έξω από το σπίτι σου. Θα πεινώ, θα μεθάω για το χαρτί σου. Απροσκλήτως δεν θα με μες στα παπλώματα. Θα μας ακούσουν όλοι τα ξημερώματα. Θέλω να μου πεις και για τις εμφανίσεις σου, γιατί ακούμε καταπληκτικά λόγια. Εγώ δεν σε έχω δει ούτε στη Θεσσαλονίκη κλπ, αλλά έχω ακούσει πάρα πολλά από το τι γίνεται εκεί. Εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Ξεκινήσαμε με τη Ζόζεφιν στην Αθήνα, στη Φαντασία, ναι. Και μετά πήγαμε στη Θεσσαλονίκη, ναι. Στο Vogue. Δύο υπέροχα μαγαζιά, είναι πραγματικά, δηλαδή, κοίταξε, η Θεσσαλονίκη είναι και μια πόλη που έχω μεγαλώσει, έτσι, δηλαδή, μετά τα 18 μου που μεγάλωσα στην Καβάλα και γεννήθηκα. Πήγα στη Θεσσαλονίκη, οπότε για μένα ήταν σαν να είμαι στο σπίτι μου. Ναι, κατάλαβα. Τρομερή συνεργασία με τη Ζόζεφιν, που είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Και εγώ και η Ζόζεφιν και ο Βουάι και ο Γιάννης Ξανθόπουλος. Όταν έχεις έτσι χημεία, αυτό πραγματικά βγαίνει προς τα έξω και νομίζω ότι αυτή είναι η επιτυχία. Δηλαδή, όταν είμαστε φιλαράκια και περνάμε καλά, ναι. Δηλαδή δεν έχω όρεξη, ναι. Να σε βλέπω, να με, ναι. Βλέπεις, να μιλάμε, να λέμε τα αστεία μας, να περνάμε, ναι. Ωραία. Α, πήγαμε στη δουλειά σήμερα, ωραία. Και όχι, ξέρεις, θα πάω στη δουλειά τώρα. Αυτό νομίζω ότι είναι αυτό που σε κάνει και έχεις επιτυχία. Έχεις ένα χαρακτηριστικό που μπορεί να μην γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά, να έχουμε συναντηθεί μία φορά που ήμουν έτσι και έτσι. Νομίζω ότι η πρώτη επαφή εγώ ήμουν λίγο νοκάουτ, αλλά έχω καταλάβει από όλα αυτά τα οποία βλέπω για σένα, ότι είσαι πάρα πολύ γενναιόδωρος. Γενναιόδωρος με τους ανθρώπους που είναι γύρω σου. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο. Μπορεί να υπάρχει κι άλλο ωραίο χαρακτηριστικό, αλλά είναι ένα από τα πολύ ωραία χαρακτηριστικά σε έναν άνθρωπο. Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Δηλαδή, εντάξει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά εγώ γενικά προσπαθώ να. Με τους γύρω, με τους ανθρώπους μου, τους συνεργάτες μου, τους φίλους μου, τους ανθρώπους που μπορεί να γνωρίσω σήμερα. Προσπαθώ να είμαι. Να τους φέρω όπως θα μου άρεσε να μου φέρονταν αυτοί. Δηλαδή, όπως θέλω να μου φέρονται και, ναι. Να είναι οκ, έτσι θέλω να είμαι κι εγώ, ναι. Απέναντι. Μην ζητάς δηλαδή κάτι το οποίο. Δεν μπορείς εσύ δηλαδή να μην είσαι γενναιόδωρος, αλλά να ζητάς και από τους άλλους το ίδιο. Ναι, αλλά γενικότερα με τους καλλιτέχνες. Νομίζω ότι υπάρχει κάτι το οποίο βλέπουμε πάρα πολύ συχνά. Δηλαδή, να θέλουν να έχουν ένα περίγυρο. Και μπορεί όχι μόνο με τους καλλιτέχνες, αλλά και το βλέπουμε λίγο περισσότερο. Που να τους κάνει να νιώθουν καλύτερα, να τους χειροκροτεί έτσι τις ανησυχίες τους. Αυτό όλοι μας το θέλουμε, αλλά με ένα όριο, έτσι, και είναι άλλο το καλοπροαίρετο ή άλλο το κακοπροαίρετο. Ναι. Δηλαδή το να πει κάποιος κάτι απλά για να είναι δίπλα σου και να μην βλέπει ότι αυτό είναι λάθος, αλλά συνεχίζει να σου το λέει, αυτό, ναι. Είναι κακό. Ναι. Εγώ θέλω ανθρώπους οι οποίοι να είναι χαρούμενοι που συνεργάζονται καταρχήν μαζί μου και εγώ με αυτούς και να υπάρχει αυτή, όταν υπάρχει θετική ενέργεια. Και πρόβλημα να έχεις αν γυρίσεις στη δουλειά και όλοι οι συνεργάτες σου λένε πάμε, όλα τέλεια, πάμε, ναι. Να δουλέψουμε σήμερα, είσαι.
Τώρα συμβαίνει, το ζω. Αποτυπώματα μ' αφήνουν τα μιλιά σου. Όλο το βράδυ θέλω να με στην αγκαλιά σου. Αποτυπώματα έχω απ' τα δυο σου χείλη. Εμείς δεν πρόκειται να γίνουμε δυο φίλοι ποτέ. Πάμε πίσω. Θα ήθελα να σε πω στο ξεκίνημά σου, να μου περιγράψεις τα πρώτα σου βήματα. Πώς μπήκες σε αυτό το χώρο. Μεγάλη ιστορία αυτή. Έχω ακούσει λίγο, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Εγώ γενικά ξεκίνησα να μαθαίνω μουσική, μπουζούκι βασικά, στο νηπιαγωγείο. Στο νηπιαγωγείο. Στο νηπιαγωγείο ήμουν, ναι, μωρό. Παίζοντας μπουζούκι λοιπόν, τραγουδούσα εγώ έτσι μόνος μου. Μετά πήγα μουσικό σχολείο, που εκεί έμαθα και άλλα όργανα. Ναι. Αλλά γενικά ήταν το τραγούδι μέσα στη ζωή μου. Όλη, γενικά η μουσική, όχι ναι. μόνο το τραγούδι. Οπότε στα 13, ο δάσκαλός μου τότε στο μπουζούκι που έκανα, ο Δημήτρης ο Δημητρόπουλος, ο οποίος ήταν και μαέστρος σε νυχτερινά κέντρα, στην Καβάλα και στη Δράμα και στην Ξάνθη. Την ώρα που κάναμε μπουζούκι, μου λέει: αυτά τα τραγούδια που θα μαθαίνω θα τα κάνεις, θα τα τραγουδάς κιόλας. Λέω: εντάξει. Εγώ δεν κατάλαβα ότι αυτός με ετοιμάζει. Αυτός ήθελε να με ετοιμάσει ναι, ώστε να ξεκινήσει. Για εμφανίσεις. Ναι. Κάποια στιγμή χτυπάει το τηλέφωνο στο χωριό που ήμουνα στη Γαλιψό, με τους γονείς μου και τους παππούδες. 13 χρονών. 13 χρονών, ναι, πρόκειται γυμνασίου, μόλις είχα πάει. Ήταν η εβδομάδα των Χριστουγέννων. Που είχαν μπει τα Χριστούγεννα. Και ήταν ο μαέστρος και μου λέει. Σε θέλει, μου λέει στο τηλέφωνο. Το σηκώνει ο πατέρα. Όχι, χτυπάει το τηλέφωνο, μου λέει ο πατέρα μου, πήγαινε, σήκωσε εσύ το τηλέφωνο. Θα σηκώνει το τηλέφωνο, μου λέει Πετρό. Ήταν ο δάσκαλό μου. Έχω συνοηθεί με τον πατέρα σου. Ξεκινάτε για Καβάλα τώρα. 8 η ώρα πρέπει να είσαι εδώ. Λέω γιατί. Έχουμε λίγο μάθημα, λέω και το ξέχασα. Όχι, μου λέει, έλα γρήγορα και μέχρι να έρθει, προσπάθησε να μάθει αυτά τα 2-3 τραγούδια που θα σου πω. Θα τραγουδήσει αύριο. Το πού θα τραγουδήσει. Μου λέει σε ένα νυχτερινό κέντρο στην Καβάλα. Δεν ήταν και παράνομο σε αυτή την ηλικία, ενώ. Εντάξει, ναι, αλλά η αλήθεια ήταν ότι πήγαινα με τον πατέρα μου. Ναι. Έτσι. Κοιτάω τον πατέρα μου, εγώ σαν να του λέω. Απόρρισα, λέω. Μα αφήσει τον μπάσο να πάω τραγουδήσω. Και μου λέει ο πατέρα μου, θέλει. Λέω πολύ. Ωραία, μου λέει. Αν είσαι. Επειδή το αγαπά, μου λέει και ξέρω ότι θα το κάνει όπω πρέπει. Εγώ είμαι μαζί σου, θα είμαι δίπλα σου. Πάμε, μου λέει, να ξεκινήσουμε. Και θα στα πω, μου λέει, στα μάξι. Αυτό και μέχρι να πάμε στην Καβάλα τέλος πάντων. Συζητήσαμε λίγο με τον πατέρα μου κάποια πράγματα που, σαν πατέρας με γιο, επειδή ήμουν μικρό παιδί, για τη νύχτα, για τα μπουζούκια και όλα αυτά. Ποια συμβουλή θυμάσαι έτσι πιο έντονα από το σου είχε δώσει? Μου είπε ότι μέχρι να νιώσω σίγουρος, που θα είναι για πολλά χρόνια, μου λέει αυτό, δεν θα σε αφήσω να πηγαίνεις μόνος σου, θα έρχομαι κι εγώ μαζί. Οπότε καταλαβαίνω ότι ήταν λίγο δύσκολο για τον πατέρα μου, γιατί το πρωί πήγαινε στη δουλειά. Ναι. Τότε δουλεύαμε 4-5 μέρες, δεν ήταν τώρα που είναι δύο. Να σου πω όμως κάτι, πόσο ωραίο είναι αυτό όμως. Ναι, δηλαδή πολύ, να νιώθεις ότι πολύ. Ο γονιός είναι τόσο υποστηρικτικός. Νομίζω αυτό ήταν και ένας λόγος ο οποίος, όποτε μου έρχονταν δυσκολίες στη δουλειά μου ή κακοτυχίες κάτι, δεν το βάζα κάτω γιατί έλεγα: κοίταξε να δεις, ο πατέρας μου ξενυχτούσε και δεν κοιμόταν για σένα, οπότε μην τα παρατήσεις. Ή κάτι ξέρεις το οποίο μπορεί να είναι. Που μπορεί να σε καταστρέψει. Ναι. Και έλεγα, όχι, με άστο αυτό, μακριά. Δεν είναι, ο πατέρας σου αγωνίστηκε, δεν είναι. Δηλαδή θέλω να νιώθει ότι αυτό που έκανε άξιζε, καταλάβες. Ναι, οπότε, εν μέρει και αυτό που το είχα στο μυαλό μου, με βοήθησε να προχωρήσω. Ναι. Τι δεν σ' αρέσει καθόλου σε αυτό το χώρο, σε αυτή τη δουλειά? Τίποτα, μ' αρέσουν όλα. Σ' αρέσουν όλα, ε. Εντάξει, δεν μ' αρέσει σίγουρα το. Να έχω μια συνεργασία που να μην είναι ωραία και να μαλώνω, να κάνω τέτοια, αλλά νομίζω ότι αυτό ξεκινάει και από σένα. Αν δεν θέλεις να γίνει, δεν γίνεται. Δηλαδή, εγώ σε όσες συνεργασίες έχω κάνει μέχρι τώρα, ήταν όλοι κύριοι απέναντί μου και εγώ ήμουν κύριος και ήταν όλα τέλεια. Ναι. Το κομμάτι των δημοσίων σχέσεων, το πόσο καλά χειρίζεσαι το επικοινωνιακό κομμάτι, αυτό σε δυσκολεύει καθόλου? Όχι, γιατί είσαι αυθεντικός. Ναι, δεν είναι, ξέρεις τι, σίγουρα πάντα. Πρέπει όλοι οι άνθρωποι που βγαίνουν στην τηλεόραση, ναι. γενικά στα social, σε όλα αυτά, πρέπει να προσέχουν τι λένε. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που το ότι μπορούμε να έχουμε ένα βήμα να βγούμε να μιλήσουμε, δεν σημαίνει ότι πρέπει να λέμε και πράγματα. Γιατί συσσαγωγικά είσαι ένα πρότυπο, έτσι, είτε είσαι ποδοσφαιριστής, τραγουδιστής, δημοσιογράφος, οτιδήποτε. Ναι. Οπότε αυτό επηρεάζει κάποιους ανθρώπους. Για μένα, σωστό είναι να λέμε αυτά που επηρεάζουν σωστά τους ανθρώπους. Mm-hmm. Ναι.
Άσχετα άμα πιστεύουμε κάποια άλλα πράγματα, έτσι. Αλλά είναι αυτό που είπες. Εγώ πάντα ήμουν εαυτός μου. Δηλαδή δεν με ένοιαζε να. Να το φιλτράρεις για το πώς θα βγει. Όχι, όχι. Δηλαδή το να πει κάποιος ότι. Τι θα πει, χαμογελάω. Που είναι αυτό που μου αρέσει κιόλας. Ναι. Το νιώθω δηλαδή, δεν χαμογελάω ψεύτικα. Και λέω την αλήθεια. Κοίτα, έχεις καθαρό βλέμμα, φαίνεται ότι ζεις τη στιγμή. Δηλαδή, τώρα που είσαι εδώ, φαίνεται ότι είσαι εδώ. Δεν βλέπω στο βλέμμα σου αυτό το έλα να δουλειάσουμε να πάμε. Φύγω. Και αυτό έχει μεγάλη αξία και ουσία. Εντάξει, να σου πω κάτι. Είναι πολύ ωραίο καταρχήν, επειδή εντάξει, εμείς γνωριζόμαστε κιόλας. Ναι. Και ξέρω ότι με συμπαθείς και με αγαπάς όπως και εγώ το ίδιο. Και σου έχω και αδυναμία. Αυτό λέω. Και καλλιτεχνικά και προσωπικά. Για μένα είναι πολύ ευχάριστο το να μιλήσουμε. Τώρα είναι σαν να μην μιλάμε. Σκάμε, σαν να μιλάμε μεταξύ μας. Όχι, σου έχω αδυναμία και καλλιτεχνικά και προσωπικά. Έτσι μιλούσαμε και πριν. Η κόρη μου τραγουδάει όλα σου τα τραγούδια. Και μου λέει κιόλας έτσι στη διαδρομή, ξέρεις, στο σχολείο το πρωί, μου ζητάει. Ποια δηλαδή σε βάζω. Είναι πολύ ωραίο αυτό που έχεις καταφέρει. Πέτρο μου, καταφέρνεις να βρίσκεις ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική σου ζωή. Στον χρόνο που θέλεις εσύ για τον Πέτρο, στο να κάνεις πράγματα με τους φίλους σου, κάτι δικό σου. Θα σου πω, νομίζω τώρα, επειδή με έχει επηρεάσει περισσότερο η δουλειά μου, δηλαδή θετικά ότι ασχολούμαι ακόμα περισσότερο με τη δουλειά μου, ο προσωπικός μου χρόνος είναι πολύ λίγος, οπότε προσπαθώ, ξέρεις, λίγο να τα, με το που βρω κενό να μπορέσω να κάνω και αυτά που μου αρέσουν στον Πέτρο. Ναι. Αλλά εντάξει, ξέρεις τι γίνεται, δεν μπορούμε να τα έχουμε κιόλα. Όταν έχεις ένα στόχο και μέσα σε αυτό το στόχο υπάρχει η καριέρα, η λέξη καριέρα, είναι λίγο δύσκολο να μην είσαι αφοσιωμένος εκεί. Πρέπει να είσαι λίγο αφοσιωμένος εκεί. Το καλό με μένα είναι ότι γενικά όλος ο κύκλος γύρω μου και οι φίλοι μου και όλοι αυτοί είναι του χώρου μου. Οπότε τους έχω κοντά μου. Είτε άμα θα πάω στο στούντιο, ο μαέστρος είναι ο κολλητός μου από τα νηπία. Πολύ ωραία. Η μουσική μου, οι 3-4 μουσική μου είναι από το δημοτικό. Κάποιοι άλλοι τους ξέρω όταν κατέβηκα στην Αθήνα. Ο παραγωγός μου, ο Σπύρος Ποταμόπουλος, γνωριζόμαστε πριν ξεκινήσουμε να δουλεύουμε σαν φίλοι από τη Θεσσαλονίκη και από τη Βέρεια. Εντάξει, είναι πάρα πολύ. Οπότε όλοι αυτοί. Η αδερφή μου τραγουδάει, είναι στην Αθήνα κάτω. Ναι. Οπότε έχω γενικά, είναι γύρω μου όλοι. Και έχουμε κοινά ενδιαφέροντα. Θα πάω στο στούντιο, θα έρθουν, θα πάμε όλοι μαζί. Κατάλαβε. Αυτό με την αδερφή σου ήθελα να σε ρωτήσω, έχεις μία δυσκολία στο να πεις «Α, θα δώσω τραγούδι στην αδερφή μου, θα συνεργαστώ με την αδερφή μου, θα κάνω έτσι με την αδερφή μου», γιατί είστε και οι δύο στον ίδιο χώρο. Όχι, δεν νομίζω. Ίσα χαίρομαι πάρα πολύ. Καταρχήν χαίρομαι πάρα πολύ που ακούω από όλους τους ανθρώπους που δουλεύει η αδερφή μου, που συνεργάζεται, ότι είναι πολύ καλό παιδί. Δηλαδή, να ξέρεις, πιο πολύ χαίρομαι όταν ακούω για την αδερφή μου, παρά που μου λένε «Ρε Πέτρο, τι καλό παιδί που είσαι» ή «Άκουσα αυτό για σένα». Πιο πολύ χαίρομαι όταν το λένε για τη Μορφούλα. Είστε δύο αδέρφια. Ναι, εγώ και Μορφούλα είναι δύο. Πολύ εγώ είμαι ωραία. Δύο χρόνια μεγαλύτερος. Ναι, πολύ ωραία. Είστε πολύ δεμένοι μεταξύ πολύ, σας. Πολύ, πολύ, πολύ. Είναι σαν φιλαράκι μου. Εντάξει, πάντα ξεστήκαμε και κοινά ενδιαφέροντα, επειδή και αυτή ήθελε να τραγουδάει από μικρή με τη μουσική. Ναι. Οπότε ήμασταν πολύ κοντά. Δεν είχαμε. Και με τους φίλους μου έρχονταν η Μορφούλα, κάναμε παρέα. Ναι. Εγώ με τους φίλους μου, με τις φίλες, δεν είχαμε τέτοια πράγματα. Είναι πολλές ευλογίες αυτά που μας έχεις περιγράψει, Πέτρο μου. Νομίζω ότι είναι οικογένεια είναι αυτή. Ναι, ναι. Δεν μας είχαν ποτέ οι γονείς μας. Δεν ξέρω, πάντα ξέρεις όταν βλέπεις τον πατέρα σου και τη μητέρα σου να είναι ευτυχισμένοι και να μην υπάρχουν πολλές διαμάχες, πολλές γκρίνιες. Ναι. Δηλαδή, εγώ δεν τα είδα πολύ αυτά στο σπίτι μου. Οπότε θεώρησα μετά, ξέρεις, αυτό που έβλεπα. Ότι είναι να είσαι καλά, να υπάρχει αγάπη, όταν υπάρχει πρόβλημα, που σίγουρα πάντα υπάρχει πρόβλημα, να δεν πει να είναι όλα τέλεια, να κάθεσαι να το λύνεις, έτσι. Αυτά έβλεπα εγώ στο σπίτι μου, οπότε μπήκαν στο μυαλό μου και έτσι φέρομαι κι εγώ. Αυτά που έχεις βάλει στο μυαλό σου θεωρείς ότι σε έχουν κάνει να βάλεις ψηλά τον πήχη σε ό,τι έχει να κάνει με την προσωπική σου ζωή και το τι ζητάς εσύ από μια σχέση. Ναι, σίγουρα. Πολλές φορές κοροϊδεύω τον πατέρα μου με την καλή έννοια. Του λέω έτσι, να σου πω κάτι, του λέω πατέρα, του λέω. Λάθος πράγματα μας μάθατε. Όχι, όχι, είμαι μεγάλος, του λέω πραγματικά σωστά και με την μαμά, έτσι, σαν οικογένεια, που εγώ φοβάμαι να γίνω μπαμπάς γιατί δεν ξέρω αν θα μέσα και σένα. Θέλω να είμαι σαν τον πατέρα μου. Δηλαδή. Εντάξει, αυτό που του λες πρέπει να το κάνω. Αλλά του κάνω πλάκα, ξέρεις, ότι και καλά, ότι.
Ωραία, ναι. Με μεγάλωσες. Εγώ να δω πώς θα είμαι σαν πατέρας. Γιατί, έχεις καμία ανησυχία για το πώς θα είσαι σαν πατέρας? Εντάξει, όχι. Είναι και ένας λόγος που πολλές φορές και σε συνεντεύξεις λέω ότι όταν θα κάνω οικογένεια, θέλω να ξέρεις, να μπορώ να είμαι και στην οικογένειά μου. Ναι. Δηλαδή τώρα, που είπαμε πριν ότι είμαι σε δημιουργικό καιρό και πάρα πολύ δουλειά, να κάνω οικογένεια γιατί, για να μην με βλέπουν τα παιδιά μου. Και τι πιστεύεις, ότι θα υπάρξει κάποια στιγμή που θα πεις, α, τώρα αφήνω ένα μεγάλο κενό? Όχι, θα υπάρξει κάποια στιγμή όμως που θα κάνω 10 πράγματα που θέλω να τα κάνω τώρα, θα ναι. φτάσω να κάνω αυτά τα 10 πράγματα και θα πω ότι ξέρεις τι, πρέπει να κάνω και αυτό και πρέπει να είμαι εκεί πέρα. Γιατί, τι σου είπα, ότι εγώ έβλεπα. Γιατί το έβλεπα σημαίνει ότι μεγάλωνα με τον πατέρα μου. Δεν έφευγε από το σπίτι. Ναι. Ήταν όλη τη μέρα αλλού και δεν μεγάλωνε τα παιδιά του. Κατάλαβα. Τον έβλεπα όλη τη μέρα στο σπίτι. Τι έκανε, πώς φέρεται. Έτσι μεγαλώνει το παιδί. Αν το παιδί βλέπει τον πατέρα του στο σπίτι να μην δημιουργεί εντάσεις με την μητέρα, να μην φωνάζει στα παιδιά. Εγώ νομίζω ότι ο πατέρας μου πρέπει να έβαλε τόσα χρόνια μία φορά τιμωρία. Δεν μ' άφηνε να παίξει PlayStation μια εβδομάδα. Θυμάσαι και τι έκανε για να γίνει αυτό? Ναι, πως δεν θυμάμαι. Μπορείς να μας το πεις. Ναι. Λέγεται. Sorry, δύο φορές και μια φορά δεν μ' άφησε να πάω να παίξω μπάλα. Κάτι πολύ σοβαρό ναι, πρέπει να είχα, γίνει. Είχα γυρίσει σπίτι και είχα διαγωνισμό την άλλη μέρα. Ναι. Εγώ τότε τραγουδούσα κιόλας όμως, έτσι. Και ήταν μικρός ο χρόνος που είχα για να διαβάσω. Και λέω, μάνα, λέω, παπά, να διαβάσω για το διαγωνισμό. Έλα όμως που εγώ διάβασα και άνοιξα το PlayStation και παίζω ποδοσφαιράκι. Κατάλαβα. Πήγε ο πατέρας μου, άνοιξε την πόρτα. Μου λέει, τι κάνεις, λέω, διάβασα. Άλλη μελέτη. Μου λέει, τι διάβασες, έχει ένα τέταρτο που ήρθες. Κατάλαβα και έπεσε η τιμωρία. Πήρε το PlayStation, το έβγαλε. Μου λέει, θα σκεφτώ πότε θα το πάρεις. Αυτό. Για ποιον ανησυχούσες περισσότερο το τι θα σου πει, για τη μητέρα σου ή για τον πατέρα σου? Ο πατέρας μου είχε καταφέρει και εμένα και την αδερφή μου να μας κάνει να τον σεβόμαστε τόσο πολύ από αυτά που λέγαμε μεταξύ μας. Ναι. Το βλέπαμε σαν φίλο μας. Και η πρώτη, αυτό που θυμάμαι, δηλαδή όταν άρχισα να μεγαλώνω, γιατί πιο μωρό δεν θυμάμαι ακριβώς τι λέγαμε. Ναι. Γιατί, αλλά αυτό που μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση είναι ότι εμείς οι δύο μου λέει είμαστε φιλαράκια. Οπότε, ό,τι και να γίνει, θέλω να μου το λες, γιατί μπορεί να το ότι θα κάνεις κάτι λάθος, θα το κάνεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι μαθαίνουμε. Ναι. Αλλά μπορεί να είναι κάτι το οποίο μπορούμε να προλάβουμε να το αλλάξουμε και να μην γίνει τόσο σοβαρό το λάθος. Οπότε, πρέπει να το λες στον πατέρα σου. Και γενικά έχει δημιουργήσει ένα κλίμα το οποίο. Και εγώ και η Μορφούλα λέγαμε, ας μην το κάνουμε αυτό τώρα, γιατί άμα το μάθει ο μπάς, θα νομίζω ότι τον κοροϊδεύουμε. Και δεν ξέρω, γι' αυτό σου λέω, του λέω πατέρα, δεν ξέρω πώς το έκανες, αλλά θα ήθελα και εγώ να είμαι έτσι. Έχει λειτουργήσει ναι, πάρα ναι. πολύ καλά. Έχεις έρθει ποτέ στη σκέψη, οποιαδήποτε φάση της ζωής σου, ότι με αυτή τη γυναίκα θέλω να προχωρήσω. Θέλω να δημιουργήσω κάτι μεγαλύτερο. Ενώ αν μου έχει έρθει μέχρι τώρα. Ναι, αν σου έχει έρθει ποτέ αυτή η επιθυμία, αν το έχεις μειώσει. Εντάξει, τώρα νομίζω είμαι σε μια ηλικία που αυτό αρχίζει και είναι πιο. Ξέρεις, δηλαδή. Είναι λίγο πιο έντονο. Ναι, εντάξει. Από... Σαν σκέψη. Τώρα είμαι 34, έτσι. Ναι. Δηλαδή πρέπει και να κάνεις και οικογένεια σε μια ηλικία που μπορείς να δώσεις αυτή τη ζωντάνια και στη γυναίκα σου και στα παιδιά σου. Να έχεις τις αντοχές. Ακριβώς. Γιατί εμένα οι γονείς μου ήταν νέοι. Ο πατέρας μου ήταν νομίζω 31 και η μητέρα μου ήταν 20. Ναι, ή 30-20 κάπου εκεί. Ήταν. Ναι, 20 χρόνια με περνάει η μητέρα μου, ήταν 20 χρονών. Ναι. Οπότε ο πατέρας μου πήγαινε στο γήπεδο. Δηλαδή και εγώ θέλω να πηγαίνω στο γήπεδο με τον γιο μου ή να πηγαίνω την κόρη μου. Τι θέλει να πάρει, όλα να πάμε για ψώνια, καταλαβες. Θέλω να το κάνω αυτό. Όλα αυτά τα ωραία. Γι' αυτό σου λέω ότι δεν θα παντρευτώ. Δεν ξέρουμε πολλά, Πέτρο μου, για την κατάσταση στη ζωή σου, ναι. η αλήθεια. Είμαι, δεν μαθαίνουμε πολλά. Πάρα πολύ καλά. Χαιρόμαστε που είσαι καλά. Όχι, είμαι πολύ καλά και γι' αυτό είμαι και δημιουργικός, να ξέρεις. Εγώ, άμα είμαι δημιουργικός, πάνε όλα καλά. Σε βοηθάει ο έρωτας στο να είσαι δημιουργικός? Σίγουρα. Και ένα καλλιτέχνη, ειδικά που γράφει κιόλας, σίγουρα σε βοηθάει. Σου δίνει. Ενώ, ξέρεις, εγώ γενικά πρέπει θέλω να είμαι χαρούμενος για να ναι. γράψω κάτι. Είτε είναι. Λυπημένο τραγούδι, δηλαδή στενάχρονο. Πάλι θες χαρά εσύ μέσα σου. Θέλω να είμαι καλά. Άμα δεν είμαι καλά, δεν θέλω να ανοίξω το πιάνο. Ναι. Όταν είμαι καλά, μπορεί να ανοίξω ένα πιάνο και να τραγουδάω ένα τραγούδι, να μου έρθει ένα τραγούδι το οποίο μιλάει για χωρισμό και ταυτόχρονα μετά από 5 λεπτά να γράψω και ένα τραγούδι. Μια χαρά. Ναι. Που σε συνάντησα και τι ωραίο που είναι. Όχι, όχι, μια χαρά. Εγώ το κρατάω αυτό, το ότι είσαι τόσο καλά και δημιουργικό και μια χαρά. Μα φτάνει και μα περισσεύει. Μια φορά η τύχη μου γέλασε. Αχ, η καρδούλα μου.
τώρα τι έρχεται στη επόμενα σου. Τώρα με πολύ μεγάλη μου χαρά, γιατί γνωριζόμαστε με την Λένα Ζευγαρά πάρα πολλά χρόνια. Είναι και αυτή μία τραγουδίστρια η οποία έτσι σαν και εμένα ξεκίνησε αρκετά μικρή και δούλευε σε πολλά μαγαζιά σε όλη την Ελλάδα. Και την έχω πετύχει, ξέρεις, έχουμε πάει νομίζω Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Σέρες, σε ναι, πολλούς κοινούς χώρους. Και τώρα θα ξεκινήσουμε στο Φαντασία. Πολύ ωραία. Του μηνός. Μπράβο. Είναι μεγάλη μου χαρά γιατί νομίζω ότι και αυτή η συνεργασία. Εγώ θέλω να έχω συνεργασίες με ανθρώπους που θα μου μείνουν και θα είμαι φίλος μετά, ναι, καταλάβες. Ναι. Και επειδή με τη Λένα είμαστε ήδη από πριν φίλοι, νομίζω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά και μόνο και μόνο γιατί έχουμε αυτή τη σύνδεση. Που να περνάς ωραία, έτσι, ναι, να υπάρχει ουσιαστικά. Επίσης είπε, θα βγάλει τώρα άλμπουμ. Έχει κυκλοφορήσει το Πόσο Αγάπησα, που είναι ένα δικό μου τραγούδι. Και θα βγάλει και ένα άλμπουμ που θα έχει άλλα 4-5 μέσα. Άλλα 4-5 δικά σου. Ναι, άλλα 4-5. Πάρα πολύ ωραία. Και ένα ντουέτο. Τέλεια, υπέροχα. Για να το συνδυάσουμε με τη Φαντασία. Τα περιμένουμε. Άρα 21 του μήνα. 21. Μετά το Πάσχα, λοιπόν. Ακριβώς μετά το Πάσχα. Ξεκινάτε. Ξεκινάμε σε... Καλοκαίρι, πλάνα, σχέδια, κάτι. Θα είμαι σίγουρα μέχρι και αρχές Αυγούστου στο Φαντασία. Μετά λογικά θα κάνουμε μία παύση. Οπότε και εγώ θα κάνω ένα mini tour εκεί πέρα όσο προλαβαίνω τον Αύγουστο, γιατί Σεπτέμβριο ξανασυνεχίζουμε τις ίδιες εμφανίσεις στο Φαντασία. Πάρα για 2-3 μήνες και μετά θα πάμε Θεσσαλονίκη. Ναι. Όπως έκανα και φέτος. Πέτρο μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Να σε ευχηθώ τα καλύτερα. Και ξέρεις, είναι αυτό που λες, ρε παιδί μου, ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ένας άνθρωπος όταν νιώθει ευλογημένος και χαίρεται ακόμη και με αυτό που έχει μπροστά του και το απολαμβάνει, νομίζω ότι έρχονται και άλλα. Εγώ σε ευχαριστώ. Πραγματικά, να ξέρεις. Η αγάπη μου δεν μπορώ να σου την περιγράψω. Πραγματικά χαίρομαι πάντα. Το ίδιο. Χαίρομαι πάντα όταν μιλάμε μαζί. Και ελπίζω να το ξαναπούμε σύντομα. Και εγώ το ίδιο. Είναι αγαπημένος.